Νιώθω πάρα πολύ πιεσμένη. Και νιώθω πολύ πιεσμένη γιατί είμαι σε μια φάση κάθαρσης για την ομάδα μου. Το καταλαβαίνω, αλλά και εγώ έχω κάνει μια κοιλιά. Και είμαι πολύ πιεσμένη γιατί έχω πέσει ψυχολογικά. Πέρα από το ότι σκέφτομαι τα δικά μου πράγματα τα οποία έχω στον έξω κόσμο, στην έξω ζωή. Έχω πιστεί και πάρα πολύ γιατί αισθάνομαι ότι υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που δεν με θέλει στην ομάδα της. Με έχει στοχοποιήσει, μου έχει κουνήσει το δάχτυλο και όπως και να το κάνω είμαι μια παίχτρια ψυχολογίας. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα μου και δεν μπορώ να τη βοηθήσω και πρέπει να βρω τον εαυτό μου μέσα σε όλο αυτό, μέσα σε όλη αυτή την πίεση, το στρες, μέσα από την ομάδα μου, το ότι έχω τη ζωή μου έξω και νιώθω ότι δεν έχω ανθρώπους να με στηρίξουν στην ίδια την ομάδα μου, νιώθω πάρα πολύ πιεσμένη γι' αυτό. Αισθάνομαι ότι ό,τι και να κάνω, ότι ακόμα κι αν κερδίσω τη συγκεκριμένη ασυλία, και δύο νίκες να φέρω, ότι η ομάδα μου, όχι η ομάδα μου όλη, η ομάδα συγκεκριμένη και πάλι θα με ψηφίσει. Θα είμαι με ένα δάχτυλο που θα με δείχνει ανά πάσα ώρα και στιγμή και εγώ θα πρέπει να αποδείξω ότι κάθε εβδομάδα είμαι κάτι διαφορετικό. Αλλά ακόμα και να το αποδεικνύω, αισθάνομαι ότι πάντα κάτι θα με κρατάει πίσω, σαν ένα βαρύδι μέσα στην ίδια μου την ομάδα. Και αυτό το πράγμα με πιέζει πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή σκέφτομαι ότι έχουμε ένα αγώνισμα και πρέπει λίγο να δυναμώσω μέσα μου, να δείξω την πραγματική Αφροδίτη, την Αφροδίτη, τη μαχήτρια, την αγωνίστρια. Έναν άνθρωπο που δεν τον ενδιαφέρει τι λένε οι άλλοι, που έχει έρθει για ένα σκοπό που γνωρίζει η ίδια μέσα της. Έχει έρθει να δείξει αγωνιστικότητα, μαχητικότητα, ένα αθλητικό ιδεώδες το οποίο έχει διδαχτεί από πάρα πολύ μικρή. Και θέλω να πάω να αποδείξω και να δείξω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω ότι είμαι μια μαχήτρια και μια αγωνίστρια. Να χαρώ το παιχνίδι, να χαρώ αυτό που έχω έρθει να κάνω εδώ πέρα και ας με ψηφίσουν κιόλας, δεν με ενδιαφέρει, αρκεί να το χαρώ και να είμαι αυτό που θέλω εγώ να δείξω.